Τρόικα. Δεν μπορεί άλλο να κουνάει το δάχτυλο στον ελληνικό λαό, ζητώντας νέα σκληρά μέτρα που διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, καταστρέφουν την παραγωγική βάση, λαϊλατούν την κοινωνική συνοχή. Η Τρόικα αντιθέτως θα έπρεπε να λογοδοτήσει, διότι ζήτησε και επέβαλε μέτρα που είναι πέρα και έξω από το ελληνικό σύνταγμα, πέρα και έξω από τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Και έρχεται η στιγμή που τόσο η Τρόικα, όσο και οι κυβερνήσεις που επέβαλαν αυτά τα μέτρα, θα λογοδοτήσουν τόσο τον ελληνικό λαό, όσο όμως και στους λαούς της Ευρώπης, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς που παρακολουθούν όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα και πολύ σύντομα θα ζητήσουν λογαριασμό.